είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ρούσο, καλησπέρα Άκη. Καλησπέρα, τα σέβομαι κύριε Αγιάμαλη, θέλω να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε ανελιπώς. Αλλά επειδή εδώ έχουμε κληθεί για τα δύσκολα, θέλω να, και είστε και έμπειροι και μου είστε πολύ συμπαθείς, θα ήθελα να σας πω το εξής. Καλούμεθα εδώ για να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις του ενός εκατομμυρίου. Ακούστε λίγο, επειδή σας παρακολουθώ κάθε βράδυ, να ξέρετε ότι αυτό που ρωτήσατε θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και υπογράφω αυτό που λέω, είμαι καινούργιος στη δουλειά, είμαι καμιά 42 χρόνια στο ρεπορτάζ. Τώρα ξεκινάω, είμαι στα πρώτα μου βήματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, και θα κληθεί και ο κύριος Πρίντζης, να ξέρετε. Συγγνώμη που σας άλλαξα την αντέντα για 30 δεύτερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά κρατήστε το αυτό, διότι είμαστε γύρω στα 30 λεπτά τα τέτοι. Το πρώτο βράδυ που έγινε η έκρηξη. Και με πάτε αλλού, κύριε Ρούσο. Και στην εφημερίδα που αρθρογραφώ και δεν θα την πω, θα σας την πω μετά ιδιαίτερος. Έδωσα τη λάμψη, έδωσα στα κανάλια το τι έγινε και είπα ότι το τρένο το οποίο έρχεται από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, η εμπορική αμαξοστοιχεία, κουβαλάει άλλα πράγματα και τους τα έδωσα και τους είπα τι ήταν. Πάει αυτό. Λοιπόν, επειδή εδώ κλείθηκα και για άλλα πράγματα, να γνωρίζετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει κάποια διάθεση να πούμε κάτι, το λέμε με το όνομά μας και με την υπογραφή μας. Λοιπόν, την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, η κυβέρνηση αποφάσισε, αφού έχει καεί όλη η περιοχή από πάνω και πάνε προς την Κοζάνη, έτσι. Καταρχήν, εσείς που έχετε εικόνα, γιατί έκταση μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε ότι η φωτιά πάει προς την Κοζάνη. Να ξέρετε ότι ένα ρεπορτάζ πριν 20 λεπτά, γιατί την ώρα που κάνατε εσείς εκπομπή, εγώ έκανα ρεπορτάζ πριν βγούμε. Η φωτιά έχει υποσταλεί. Πάει προς την Κοζάνη καταρχήν, για να ξέρετε ακριβώς τι λέμε και με ποιο τρόπο το περιγράφω. Από πού ξεκίνησε η φωτιά και πάει προς την Κοζάνη τώρα? Παρακαλώ. Από πού ξεκίνησε η φωτιά? Θα σας τα πω όλα με πλήρη. Με πάσα λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια. Ακούστε με λίγο. Αυτό έγινε, ξεκίνησε την Κυριακή στις 31 Τρίτου, με ακούτε, 31 Τρίτου, και κανείς δεν μπορούσε για τρεις μέρες να φτάσει. Μας λέγανε εδώ, και έχω και λόγια ακριβώς του Δημάρχου, του κυρίου Ντούμου, που λέει για πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλη φωτιά στα Πιέρια Όρη. Όμως, να έχετε υπόψη σας ότι στη χώρα που προσπαθείς να εξηγήσεις το αυτονόητο, είναι η χώρα που λέγεται Ελλάς. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Για πείτε 131 μας. Άτομα πυροσβέστες με 8 πεζοπόρα τμήματα προσπαθούσαν επί τρεις μέρες να κάνουν τι, να κάνουν τίποτα, μια τρύπα στο νερό. Ωστόσο, πάρτε και ένα άλλο ρεπορτάζ αν θέλετε, ότι το πρώτο καναντέρ θα το πάρουμε αυτό, από αυτά που αγοράζουμε τώρα δηλαδή. Πηγαίνετε μέσα τώρα να χαρείτε. Παρακαλώ. Λέω να μείνουμε στο τώρα και στο εκεί. Ναι, αλλά αν μείνουμε στο τώρα και στο εκεί, θα καούν σπίτια. Εννοώ ότι το πρώτο καναντέρ θα το πάρουμε το 25 και τα άλλα τρία θα τα πάρουμε το 3023. Ο κόσμος καίγεται. Με αυτήν την έννοια το είπα και θέλω να αντιλαμβάνεστε, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σας λέω. Ο κόσμος εδώ είναι απροστάτευτος με την έννοια του ότι είναι λυπή τα μέσα. Αυτό παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, δεν είμαστε εκεί, εσείς είστε, ότι επιχειρούν και ένα αέρια και επίγεια μέσα. Λέτε ότι δεν αρκούν ή ότι δεν επιχειρούν? Λέω ότι την τρίτη μέρα εμφανίστηκε κάποιο καναντέρ για να έρθει εδώ να επιχειρήσει. Ωστόσο, σας είπα προηγουμένως ότι στη μάχη για τις φλόγες μπήκαν 131 πυροσβέστες και αυτό έγινε γιατί είναι και δύσβατη η περιοχή εδώ, για να καταλάβετε. Και δεν έφτανε αυτό. Δεν έφτανε. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, η φωτιά πήγαινε προς την Κοζάνη. Δεν έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή οι περιοχές, οι κατοικήσιμες. Αλλά, για να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σας πω. Βεβαίως. Συμβαίνει ότι, για να μιλήσουμε και τα ελληνικά μας, ότι τα Πιέρια και ο Όλυμπος είναι το πρώτο μπραντς όλο τον κόσμο. Εδώ συμβαίνει το εξής. Αντί να επενδύουν σε διάφορες επενδύσεις, επενδύουν στην καταστροφή, κυρία Γιάμαλη και εκλεκτοί συνάδελφοι. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Και αυτό το πράγμα θα το συναντήσουμε αύριο μεθαύριο μπροστά μας. Μάλιστα. Θέλω μόνο μαζί με τις ευχαριστίες. Και ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Ρούσο, γιατί έχω ολοκληρώσω. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χαρά και μας. Να σας πω ότι επειδή είμαι συγκλονισμένος από την πέμπτη γυναικοκτονία,
Θέλω να στείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς, αλλά και στον φίλο και συνάδελφο, τον Κώστα τον Αρβανίτη, που επιτέλους μετά από τόσο καιρό γύρισε και είπε, και καλά κάνει, ότι πρέπει να υπάρχει νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα είμαι στη διάθεσή σας για όποια. Θα τα ξαναπούμε άμεσα, κύριε Ρούσο. Ήταν ο Άκης Ρούσος, δημοσιογράφος από το Μακεδονία News.